Να εκφράσω καταρχά τη βαθιά μου δίνει ε, για τον άδικο χαμό τη κοπέλα. Είναι πραγματικά ένα φρικτό έγκλημα. Ε, από κάθε άποψη, δεν μπορώ να φανταστώ πώ θα αντιγωνεί Είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο. Ε, δεν είναι ώρα για πολλά λόγια. Είναι ώρα για αποφασιστικότητα και πράξει. Τα πράγματα, ε, όπως όπω είπατε και εσεί σωστά, δεν, δεν, λειτουργήσαν. Δεν λειτουργήσαν καν. Mm -hmm. Συνήθως, Συνήθω και εγώ και άλλοι στην Δημοκρατία υπερασπιζόμαστε αστυνομικού επειδή επιδεικνύουν δράση. Εδώ υπήρξε αδράνεια. Δεν μπορώ να καταλάβω, αγωρία, δεν μπορώ να καταλάβω πώς σκέφτεται ένας αστυνομικός, μία αστυνομικός που έχει απέναντι μια κοπέλα που τα έχει κάνει όλα σωστά, έχει πάει by the book, έχει κάνει τις μηνύσεις της, έχει πάρει τηλέφωνο, έχει πάει στο τμήμα, έχει βγάλει από μέσα της όλο αυτό το οποίο βιώνει. Και έχει άμεσα. Και, και τη λέ, λέει, πάρε εσύ το 100. Mm -hmm. Λέγαμε Είσαι πρωί, μέσα στο τμήμα. Λέγαμε το πρωί, κύριε, κύριε Ανάκη, με τα παιδιά. Αυτό είναι δεν σαν ακολουθεί να πας, ούτε είναι, το πρωτόκολλο. Είναι σαν να πα mm. στο νοσοκομείο και να σου λένε πάρε τηλέφωνο το 166. Αυτό, έτσι. αυτό δεν έτσι. ακολουθεί έτσι. ούτε το πρωτόκολλο, δεν λένε αυτό οι κανόνε, αλλά ούτε και οι κανόνε κοινή λογική. Mm -hmm. Ο, ο, ο καθένα, νομίζω, και αυτό αδικεί την δουλειά πολλών άλλων αστυνομικών και γυναικών αστυνομικών που είναι ειδικά εκπαιδευμένε για αυτέ τι περιπτώσει στα 18 κέντρα που ιδρύσαμε εμεί. Και στα 45 που έρχονται, γιατί υπάρχει υποδομή, υπάρχει το 15.900 που πρέπει να απευθύνεται κάθε κοπέλα. Πάνω από 1.600 γυναίκε έχουν απευθυνθεί εκεί. Ευθύνεται. Πάρα πολλά περιστατικά τέτοια έχουν αποφευθεί από αστυνομικού που έχουν κάνει στα δουλειά του και αυτό δεν γίνεται είδηση. Άρα γι' ένα δεν έπρεπε να γίνεται λοιπόν, είδηση. Ούτε. Ούτε. Εδώ λοιπόν υπήρξε τραγική αδράνεια. Υπάρχουν προφανώ και ποινικέ ευθύνε mm. για αυτή την αδράνεια. Και το λάθο ξεκίνησε από τη στιγμή που έπρεπε, ζήτησε να πάρει το 100 η κοπέλα.